Γεια σας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Γιώργο. Γεια σου Ιωάννα μου, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Πας σε λαϊκή στα Εξάρχεια. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό που έχεις φορέσει για το μέρος το οποίο πας. Θα ήθελα ιδανικά να λείπει αυτό το δερμάτινο το οποίο δεν έχει καλή εφαρμογή πάνω σου. Και αν θα ήθελες να διατηρήσεις τη φούστα η οποία έχει φορεθεί ως κάπα, θα ήθελα ιδανικά αυτό να έχει γίνει με ένα ζιβάγκο. Το πατρόν της φούστας επίσης νομίζω ότι δεν σε κολακεύει. Μ' αρέσει το ότι έχεις επιλέξει ένα καρό, αλλά και αυτό σε συνδυασμό με το πώς κάθεται είναι αρκετά λάθος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Έλενα. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ αρχικά έχει μία έμπνευση, δηλαδή για Ιωάννα συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι προς συζήτηση άσχετα αν είναι λάθος. Αλλά είναι, για μένα είναι λίγο άτσαλο. Είναι άγαρμπο. Δεν είναι τακτοποιημένο. Νομίζω ότι είναι καθαρά φωτογραφικό και πολύ στημένο συγκεκριμένα για να βγει καλό. Γιατί έχει διάφορους όγκους και δεν κολλάει βασικά, να σου πω την αλήθεια, τίποτα μεταξύ τους. Δεν μου βγάζει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πω εγώ το κορίτσι αυτό τι έχει ντυθεί, πώς έχει ντυθεί, ναι, τι έχει βάλει. Είναι όλο άτακτο. Και δεν βρίσκω τίποτα που να με συγκινεί. 2. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Λοιπόν, Ιωάννα, και εμένα μου αρέσει που βγες λίγο από το κουτί σου σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, ισχύει αυτό. Μ' αρέσει το χρώμα της φούστας, το φάρδο της φούστας, όχι σίγουρα τα μανίκια μέσα, γιατί είναι λίγο περίεργη η φόρμα. Γι' αυτό σκέφτομαι από την ώρα που μπήκες μέσα, ότι τι φούστα είναι αυτή που διάλεξε. Τώρα βέβαια που είναι φόρεμα που έβαλε στα μανίκια, μου κάνει λίγο πιο δημιουργικό, αλλά και πάλι δεν σε κολακεύει σε εκείνο το σημείο καθόλου. Οι μπότες είναι ωραίες πολύ με τη φούστα και μου αρέσουν πολύ τα χρώματα και οι υφές. Όμως αυτή, μπορείς να τη βγάζεις αυτή η φούστα από πάνω, βγαίνει. Ναι. Και είναι, τώρα είναι πολύ κόκκινο ξαφνικά. Ωραία, τώρα κατάλαβα γιατί την έβαλες. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό, αλλά χρωματικά ήταν πολύ σωστό. Δηλαδή, αν ήταν ξεκούμπο τον τζάκετ και είχες μέσα έστω ένα γκρι μελανζέ μακό, να κάνει λίγο πιο college, ίσως να ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον, γιατί αυτή η φούστα πάνω από το δερμάτινο δεν ήταν ωραία. Σαν ιδέα όμως, σε κάποια άλλη δομή μπορεί να είναι σωστή. Χαίρομαι που ξύπνησες λίγο ενδυματολογικά τουλάχιστον, γιατί τα υπόλοιπα έχω πάρα πολλά να πω κι εγώ, αλλά δεν θα τα πω. Γιατί νομίζω ότι είστε όλες πάρα πολύ φορτισμένες και κάπως πρέπει να πάρετε μια ανάσα. 2. Ευχαριστώ πολύ. Τελική βαθμολογία για σήμερα 8,9. Ευχαριστώ πολύ.